Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ καυτό, σοβαρό και φλέγον θέμα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε επικεφαλίδα η ευμάρεια στο ειδόλιο. Γιατί ο παραβολικός λόγος του σωτήρος μας Κυρίου Ιησού Χριστού είναι ουσιώδης και ανεπανάληπτος σε βαθύτητα σκέψεως και σε απολυτότητα θέσεως. Ομιλεί για το μείζον θέμα της κοινωνικής ταραχής και του κοινωνικού λεγόμενου προβλήματος. Καθελών μου το αποθήκας και μείζωνας οικοδομήσω. Η συνοπτική περιγραφή και η ολοκληρωμένη ανάλυση του κοινωνικού προβλήματος ή στην κυριολεξία του κοινωνικού δράματος. Πολύ πριν δαπανηθεί σπάταλα το μελάνι και το αίμα για να γραφτούν οι αντιφατικές σελίδες της αντιμαχίας των νεωτέρων χρόνων, ακούστηκε από τα χείλη του Κυρίου μας, του λατρευτού μας Σωτήρος, η μικρή παραβολή που οριοθετεί και αποτυπώνει το φάσμα του δράματος. Η ευμάρεια είναι στους έσχατους καιρούς μας ο πόλος που συγκεντρώνει την προσοχή όλων. Αντίθετα στη διδαχή του Κυρίου μας, η ευμάρεια από πόλος ελεκτικός γίνεται στόχος καταλογισμού σοβαρής ευθύνης. Στείνεται στο εδόλιο και κατηγορείται πως πλανά τον άνθρωπο και τον αλλοιώνει πνευματικά. Και σε τέτοιο βαθμό που τον κάνει ανάπηρο πνευματικά και ανέντιμο ηθικά. Μη βιαστείτε να σπρώξετε στον ντουλάπι των αξιών του παρελθόντος τη δυναμική αυτή κατηγορία κατά της ευμάρειας που εκφράζεται με το ευαγγελικό μας κείμενο. Αφήστε πρώτα να συσκεφθούμε για το θέμα και μετά προχωρήστε σε όποια συμπεράσματα θέλετε. «Καθελόλ μου τας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω», είπε ο άφρον πλούσιος. Η φράση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία και την πρακτική του πλούσιου της παραβολής. Η φράση που εκφράζει παραστατικότατα το άγχος των ανθρώπων που ζουν με μοναδική επιδίωξη τη συλλογή και τη διασφάλιση της κτιστής ύλης. Τότε ήταν απλούστερες οι κοινωνίες, σήμερα είναι πολύπλοκες. Από τη μάνα γη μαζεύονταν εκείνη την εποχή οι καρποί και σορευόταν ο πλούτος. Από πολλές και νεόκοπες πηγές αντρίτες στις μέρες μας ο θησαυρός και με μεθόδους που ανακάλυψε το ανήσυχο πνεύμα μας ασφαλίζεται και πολλαπλασιάζεται η ανθρώπινη περιουσία. Όμως και τότε και τώρα το άγχος συνοδεύει τη διαδικασία του πλουτισμού. Η συγκέντρωση της ύλης γίνεται αυτοσκοπός και η αγωνία για τη διαφύλαξή της καταντάει νεύρωση. Ο άνθρωπος που μαζεύει, που αποθηκεύει, που φυλακίζει τον πλούτο κάνει μια κίνηση αντίστροφη προς τη φύση του. Ενεργεί με μία μέθοδο και με μία διαλεκτική που καταργεί τη διαλεκτική και την άνετη κίνηση ολόκληρης της δημιουργίας. Ο Μέγας Βασίλειος, αναλύοντας τούτη την ευαγγελική περικοπή, θυμίζει σε όλους μας την άνεση και την απλοχεριά και την αφιδόλευτη διάθεση που δείχνει φύση. Εκείνοι μένουν τους καρπούς σου σε αυτής απόλαυσην, αλλά εις την σύν υπηρεσίαν εξέθρεψε, λέει στο λόγο του ή στο καθελόλ μου της αποθήκας. Η γη δεν παράγει τους καρπούς για να τους δεσμεύσει και να τους κρατήσει με το σκοπό να τους απολαύσει η ίδια. Τους προσφέρει για τη δική σου εξυπηρέτηση, άνθρωπε, και για να τους γευθείς και να τους χαρείς εσύ, για να τραφείς και να κρατηθείς τη ζωή. Τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, καθώς παράγουν τα αγαθά τους, τα βάζουν διακριτικά στη διάθεση των ανθρώπων, χωρίς να τα παγιδέψουν, χωρίς να τα φυλακίσουν σε σκοτεινά αμπάρια. Μόνο ο άνθρωπος, ο θαρμένος και αλωτριωμένος άνθρωπος, επινόησε αυτή την αχόρταγη και αυτάρεσκη αποθήκευση των υλικών αγαθών. Τα σοριάζει για να τα βλέπει. Τα κρύβει στις αποθήκες του ή στα θησαυροφυλάκια του για να καφιέται πως έχει. Τα κινητοποιεί και τα χρηστεύει για να γεμίσει το μάτι του και την πλεονεξία του με τον εντυπωσιακό όγκο του αριθμού ή της ποσότητας. Και έτσι πέφτει στο άγχος της πλεονεξίας. Σύρεται στα αφάνταστα βασανιστικό κύκλωμα του θησαυρισμού. Λησμονάει την φύση και τον προορισμό
της προσωπικότητός του και δίνεται και αφοσιώνεται σε αυτό που θα έπρεπε να είναι μονάχα ο υπηρέτης του. Αλλά αυτό αποτελεί αλλίωση και καταστροφή της ανθρώπινης οντότητας, φθορά και διαφθορά της εικόνας του Θεού, απώλεια της αυθεντικότητας και δημιουργία μιας κακέκτυπης φυσιογνωμίας που δεν φανερώνει ανθρωπιά, που δεν εκφράζει σοφή και ελεύθερη τοποθέτηση απέναντι στην ύλη, στην κτιστή πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω ένα ευρύτατο απόσπασμα από την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου που μνημόνευσα και προηγουμένως, γιατί με τις σκέψεις που περιέχονται σε αυτό ο σοφός πατέρας υπογραμμίζει με έμφαση τις αλλοιώσεις που πραγματοποιεί στην ψυχή μας η αρρωστημένη προσκόλληση στην ύλη. Καθελώνοντας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω, καλώς σίγε ποιόν φέιν αν έγωγε προς αυτόν άξια γαρ καθαρέσεως τα ταμεία της αδικίας, κατάσκαπτε τε σε αυτού χερσίν ακακός οκοδόμησας, λύε τα σιτοδοχεία όθεν ουδείς απήλθεν ποτέ παραμυθίας τυχόν, αφάνισον πάντα οίκον πλεονεξίας φύλακα, αποσκεύασον ορόφους, περίελε τείχους, δείξον ηλίο των ευρωπτιώντα σύτων, εξάγαγε εκ φυλακής των δέσμιων πλούτων, θριάμβευσον τα σκοτεινά του μαμονά καταγώγια. Καθελών μου τας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω. Εάν δε και ταύτας εμπλήσεις τίποτε άρα διανοηθήσει, ή που πάλιν καθερίσεις και πάλιν οικοδομήσεις, και τι τούτον ανοητότερον απέραντα μοχθήν οικοδομήν με τα σπουδείς και με τα σπουδείς καθερήν. Τι πιο ανόητο λοιπόν και τι πιο άσκοπο, λέει ο Άγιος Πατήρ, από το να μαζεύει ο άνθρωπος την ύλη, από το να επινοεί χώρους θησαυρισμού και από το να δίνει το δυναμισμό του και το χρόνο του για να ευρύνει τα θησαυροφυλάκια του που μεταβάλλονται αναπόδραστα και αναπόφευκτα σε τόπους φθοράς και καταστροφής του θησαυρού. Αυτό το μεγάλο ερώτημα θέτει ο Άγιος Πατήρ και συνεχίζει. Καθελώνοντας αποθήκας και μίζοντας οικοδομήσω, σκύψτε σε μια δεύτερη πτυχή του προβλήματος, στην απάτη και στην παραπλάνηση της προσωπικότητας που φέρνει μαζί της η ευμάρεια. Ο άνθρωπος της παραβολής ήταν ένα γνήσιο αντίτυπο της κοινωνίας της ευμάρειας, ποτισμένος ως τα κατάβαθά του με τη φιλοσοφία της ευμάρειας και ευθυγραμμισμένος με την πρακτική των απολαύσεων που υφαίνονται με την ευμάρεια, με τον πλουτισμό. Αγαπητοί μου και αγαπητές μου, οι ανθρώπινοι τύποι που ζωγραφίζονται με την παραβολή, δηλαδή όλοι εμείς, μαζεύουμε για να απολαύσουμε. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε τη στάθμη του πλούτου για να μην κατέβει θερμοκρασία της ευμάριάς μας. Εκείνος, μέσα στη χαρά και στη ζάλη, ο άφρον πλούσιος δηλαδή, στράφηκε στον ίδιο τον εαυτό του και του είπε: «Ψυχή, έχεις πολλά άγαθα, κείμενα εις έτη πολλά, αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου. Μην αμφιβάλλεις για την ευτυχία σου, τα αγαθά σου είναι πολλά, η απόλαυσή σου εξασφαλισμένη, η ευτυχία σου ουρανός που δεν το σκιάζει το παραμικρό σύννεφο. Φάε, πιες και γέμισε από τα κατάβαθα του είναι σου μέχρι τις ακραίες περιοχές των αισθήσεων με την εφροσύνη, την ευδαιμονία». Ολόκληρη ιδεολογία του, ολόκληρη φιλοσοφία του, όλες οι προοπτικές της προσωπικής του ιστορίας εξαντούνται στη γεύση της ύλης και των ειδονών. Καμία υποψία για την ύπαρξη του πνεύματος. Καμιά ανησυχία για τις εμπειρίες του ψυχής του. Καμιά λαχτάρα και κανένας οραματισμός για συνάντηση και κοινωνία με το υπερούσιο πρόσωπο του Παναγίου και Παναχράντου Θεού. Ο ορίζοντας έχει στενέψει, ο βηματισμός του έχει ακροτηριαστεί. Η ανθρώπινη ολοκληρία έχει καταστραφεί. Δεν πιστεύει ότι έχει αθάνατη ψυχή, μόνο σάρκα. Διακρίνεται πουθενά στη φράση του και στην πράξη του αναζήτηση του Παναγίου Θεού? Βλέπετε καμία κίνηση που να τον φέρνει σε επαφή και σε κοινωνία με τους άλλους συνανθρώπους του? Μένει φυλακισμένος στην ψεύτικη ευμάριά του, παραδομένος στη φιλοσοφία και στην τυραννική προσταγή της σάρκας του, του φθαρτού του σαρκίου. Η ψυχή του δεν έχει την ευχαίρεια να εκφραστεί. Ο ανθρώπινος προβληματισμός δεν βρίσκει χώρο για να ξεδιπλωθεί. Χαίρεται
μόνο και μόνο που εξασφαλίζει τις ικανοποιήσεις του κτίνους και δεν διαθέτει το καθαρό μάτι και την αλόβητη αίσθηση για να συλλάβει τις χαρές και τα μηνύματα της ζωής του πνεύματος. Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το ζώο? Δεν είναι οι πνευματικές αναζητήσεις και η μετοχή στη μυστική ζωή του Θεού? Δεν είναι η δυνατότητα να στοχαστεί ελεύθερα και να αναζητήσει την αλήθεια και τη χάρη και την ανίποτη ευτυχία της άμεσης κοινωνίας με το Δημιουργό του? Όμως μέσα στο κλουβί της ευμάρειας, ποια δυνατότητα παρέχεται για να φτερουγήσει η ψυχή και να προσεγγίσει το θρόνο του Παναγίου Θεού? Μέσα στο καπνό και τη ζάλη της ύλης και των αισθήσεων, πού να βρεθεί η νυφαλιότητα και πώς να εκδηλωθεί η πνευματική ευαισθησία και η λαχτάρα της γνησιότητας και της αλήθειας? Ο μέσα κόσμος πνίγεται και η σάρκα μένει κυρίαρχη, μόνος αφέντης και αδυσόπιτος τύραννος. Αναπάβου φάγε πει Εφραίν το σύνθημα. Το κύκλωμα της ευμάρειας, ο ζωτικός ή μάλλον ο πνικτικός χώρος της προσωπικότητος. Η ικανοποίηση του σήμερα και η επιθυμία για το αύριο. Αν επιχειρήσουμε μια έρευνα στη σύγχρονη θεώρηση της ζωής και στη μοντέρνα ανθρωπολογική αναζήτηση, θα νιώσουμε πνιγμό. Μιλάμε για τον άνθρωπο και δεν εννοούμε παρά το ζώο. Αγωνιζόμαστε για την ευμάρειά του και δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να τον φυλακίζουμε στη σάρκα. Αναζητάμε την ευτυχία του και δεν του δίνουμε παρά την απόλαυση της ύλης και των αισθήσεων. 20 αιώνες μετά την διατύπωση της παραβολής από το στόμα του Κυρίου μας, δεν έχει αλλάξει το κάδρο. Η ευμάρεια είναι εγκλωβισμός, είναι στένεμα του ορίζοντα, είναι παγίδευμα του ανθρωπίνου προσώπου. Καθελόρ μου τας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω, είναι το σύνθημα του αθέμητου πλουτισμού. Το όραμα αυτό δεν καταφέρνει να ωραιοποιήσει τη ζωή, να κρατήσει τον τόνο της ευτυχίας χωρίς διακοπή, να καταξιώσει πραγματικά την ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε κατάθλιψη. Αργά ή γρήγορα έρχεται η δραματική στιγμή που το διακόπτει ο εφιάλτης, που κάποιο απρόοπτο τράνταγμα φέρνει το ξύπνημα και αποκαλύπτει μπροστά στα μάτια μας την αδυσόπιτη και σκληρή πραγματικότητα. Γυρίστε για λίγο ξανά την προσοχή σας στο ιερό κείμενο της παραβολής του άφρονος πλουσίου και στο κεντρικό πρόσωπο, στον πλούσιο που έζησε τη μέθη της ευμάρειας, στον άνθρωπο που ένιωθε ασφαλισμένος μέσα στον όγκο των αγαθών του. Όταν ο πλούσιος σκέφτηκε πως έχει θησαυρισμένη την ευμάρεια, όταν φιλοσόφησε για τη ζωή του με θεμελιακό αίτημα την απόλαυση και τις ειδονές, ο Θεός του άνοιξε την πόρτα για να δει την άβυσσο που έχασκε μπροστά του. Τη στιγμή που είχε κορυφωθεί το όνειρο και είχε φτάσει στη μεγαλύτερη ένταση η μέθη, ήχησε η θεϊκή φωνή που του έλεγε «Άφρον, ανόητε, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, άδε η τι μας ασθήνιες, ταυτή τη νύχτα ετοιμάσου να φύγεις, αυτά που ετοίμασες με τόσο καημό, ποιος θα τα πάρει? Ανόητα περίσκεπτε, αυτή τη νύχτα ζητούν την ψυχή σου. Η πορεία σου στη γη τερματίστηκε. Η δυνατότητα να απολαμβάνεις την ύλη και να καυχέσαι για τον πλούτο σου χάνεται από μπροστά σου. Και αυτά που ετοίμασες σε ποιο θα περάσουν? Στους χάσκοντες κληρονόμους σου?» Ο Κύριος δεν σημειώνει την αντίδρασή του. Μπορούμε όμως να τη συλλάβουμε. Ο εφενδιασμός θα τον καθήλωσε και η τρομάρα θα ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του. Η ώρα που η ύπαρξη συνταράσσεται είναι αυτή. Γυμνή η πραγματικότητα, κόβει το απατηλό όνειρο της ευτυχίας. Δραπέτης ο πλούτος, γλιστράει από τα χέρια του αφεντικού του για να συνεχίσει να γοητεύει άλλους αφελείς νοσταλγούς του. Η ύλη με τη λάμψη της και τη μαγνητική της ικανότητα είναι μια απάτη. Και τον άνθρωπο ζήσει μέσα σε αυτή την απάτη χρωστάει να περάσει από την τραγικότητα και να καταλήξει δυστυχώς στην απογοήτευση. Γεύεται την ύλη, ναι, μεθάει, ναι, γλεντάει, ναι, ανεβάζει τον τόνο τραγουδιού του, ναι, δίνει κράτημα στο γέλιο του, ναι, μα κάποια μέρα ξυπνάει. Ανακαλύπτει πως το πανηγύρι της ευμάρειας και της ευτυχίας προσπέρασε. Ανήκει πια στην ιστορία, πως μπροστά του απομένει το κρεβάτι του πόνου και η πόρτα του θανάτου. Πως τα φύλλα του βιβλίου της ιστορίας του μετρήθηκαν
και πως απομένει μονάχα ο επίλογος. Τι είναι τα 70 ή τα 80 γήινα χρόνια. Πως περνάνε τόσο γρήγορα. Και τότε γουρλώνει τα μάτια και αφήνει να βγει από μέσα του ο τρόμος και επελπισία. Κοιτάει προς τα πίσω. Η ύλη σκληρή άσπλαγνη τον αφήνει. Ρίνει το βλέμμα του μπροστά και διαπιστώνει με φρίκη πως η ευμάρεια του έκλεψε τη γεύση και τη χαρά της αιωνιότητας. Της πιο αληθινής πραγματικότητας. Εκείνο που το αγάπησε και του δόθηκε δεν τον συνοδεύει. Αρνείται πεισματικά να περάσει τον τάφο και στον αφανισμό. Η αιωνιότητα που ανοίγει τις πύλες της του προκαλεί τον φόβο, την αγωνία. Δεν την αγάπησε, δεν την νοστάλγησε και δεν ετοιμάστηκε για να παραδοθεί σε αυτήν με άνεση και με ειρήνη και με τη βεβαιότητα του λυτρωμένου προσώπου. Αυτή είναι η πιο σκληρή ώρα στην ανθρώπινη ιστορία και πάντα έρχεται για τα θύματα της ευμάρειας. Είναι ο αναπόφευκτος σταθμός, είναι η βέβαιη δοκιμασία. Αγαπητοί μου, κάνω ένα συλλογισμό τολμηρό, συγχωρέστε με, αλλά αναγκαίο. Να ήταν τρόπος όλοι μας, ναι όλοι μας, και εγώ που σας τα λέω και εσείς που με ακούτε. Πριν ξεκινήσουμε το πρωινό, για να πορευτούμε στον τόπο της δραστηριότητός μας και του μόχθου μας, να ανοίγαμε το κείμενο το ευαγγελικό αυτό και να διαβάζαμε αυτή την παραβολή κάθε πρωί πριν κάθε μας ξεκίνημα. Να τη διαβάζαμε και να την προσέχαμε, να εντρυφούσαμε στη διαλεκτική της και να εμβαθύναμε στην απέραντη φιλοσοφία της. Η μελέτη μας αυτή θα μας έδινε την εικόνα της πραγματικότητας και αν ήταν δυνατό, γυρίζοντας το βράδυ στο σπίτι μας, να την ξαναδιαβάζαμε και πάλι, να σκύβαμε ξανά στον προβληματισμό της και στις αλήθειες που διατυπώνει αυτό το υπεροχικό κείμενο του Κυρίου μας. Αν διαβάζαμε αυτή την παραβολή πρωί και βράδυ, θα σώζαμε την ύπαρξή μας από αυτή την διαστρέβλωση και από αυτή την καταστροφή. Θα βλέπαμε ποια είναι η πραγματικότητα του νυν καιρού και της αιωνιότητος. Θα διακρίναμε την απάτη της ύλης και την αποχαυνοτική ιδιότητα της ευμάρειας. Θα συγκρίναμε αυτό το κείμενο με αυτό που ζούμε κάθε μέρα, με αυτό που βλέπουμε γύρω μας σε πολλούς συνανθρώπους μας και με αυτό που πιέζει αφάνταστα την ύπαρξή μας και που αποτελεί την αιτία του κοινωνικού προβλήματος. Και τότε θα κάναμε αγώνα έντονο και ασταμάτητο για να ελευθερώσουμε την προσωπικότητά μας από την τυραννία της ευμάρειας. Δεν είναι δυνατόν να περάσει κανείς τη ζωή του με το σύνθημα «αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου». Κάποτε πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό και να αντικρίσουμε σωστά, τίμια, ειλικρινά, καθαρά το Θεό και τον εαυτό μας, την ύλη και το πνεύμα, την προσκαιρότητά μας και την απέραντη αιωνιότητά μας. Αγαπητοί μου, στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο υπάρχει ένας ορισμός για τους κληρονόμους όλων των ανθρώπων. Τους αποκαλεί χάσκοντες κληρονόμοι. Τους αποκαλεί χάσκοντες κληρονόμους. Γιατί όλοι αυτοί μετά από λίγο χρόνο ή περισσότερο αρχίζουν να γεύονται την περιουσία που απέκτησαν οι κληροδοτήσαντες με αισθήματα όχι βαθιάς ευγνωμοσύνης αλλά απέραντης χαράς για αυτά που άκοπα κέρδισαν. Εκείνοι όμως που έφυγαν τι έχουν μαζί τους? Το μόνο που έχουν, εάν ανήκουν στη συνωμοταξία του σημερινού άφρονος πλουσίου, είναι ο πόνος και η οδύνη και η αποτυχία να αντιληφθούν ότι η ύλη δεν είναι το αφεντικό του ανθρώπου, αλλά ο ταπεινός του υπηρέτης και ότι στη ζωή αυτή έχουμε έλθει όχι για να διακονηθούμε, αλλά για να διακονήσουμε όπως ακριβώς ο Χριστός, το άθαρτο, το άφθητο, το αιώνιο πρότυπό μας. Σήμερα ζούμε στην εποχή του Homo economicus, του ανθρώπου του σκληρού, που είναι πιστό αντίγραφο του άφρονος της παραβολής και βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Μαζεύουν οι άνθρωποι πέτρες και τούβλα με τη μορφή των οικοδομών ή μέταλλα από τη γη έστω και αν έχουν τη λάμψη του χρυσού και νομίζουν ότι έχουν μέσα στη ζωή τους την απολυτότητα της ευδαιμονίας. Αλλά ο θάνατος και η ανεντιμότητα και η βαθιά ασυνέπεια της ζωής ελοχεύουν για όλους μας. Εύχομαι, πραγματικά εύχομαι,
να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της ευθύνης μας, όλοι μας. Να καταλάβουμε ότι οι όλοι κτήσεις δεν είναι παρά ένας ταπεινός διάκονός μας που μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε άριστα, αγαπώντας τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο που πονάει και σφαδάζει γύρω μας και το Θεό που είναι ο άπειρος δημιουργός της ζωής και με απολυτότητα συμπεριφοράς απέναντι στον Θεό και τον συνάνθρωπο να πορευθούμε στον κόσμο αυτό της θωράς νικητές και όχι νικημένοι από την τραγικότητα και την αναισθητότητά μας. Εύχομαι αυτή η παραβολή να ξυπνήσει την υπνώτουσα συνείδηση πολλών, να εγείρει πάντας από την τραγικότητα και την υποθερμία της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και του εγκλήματος του λευκού κολάρου, όπως λέγεται. Τότε θα αλλάξει ο κόσμος. Τότε θα μεταβληθεί η ζωή. Γιατί είδαμε και κοινωνικά συστήματα που σήκωσαν ως σημαία την αντίδραση στον πλούτο, που τραγικά μετά από λίγο καιρό έγιναν κακέκτυπα αυτού το οποίο κατεδίωξαν. Γι' αυτό σας λέω, μόνον ο άνθρωπος του Θεού που ξέρει ποια είναι η σημαντική του προοπτική και που έχει όραμα μεταφυσικό, που έχει μία πιστότητα στον αιώνιον Θεόν και στην αιώνια ψυχή του, μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την τραγικότητα του κοινωνικού προβλήματος. Όχι με φιλανθρωπία, αλλά με αγάπη, με δικαιοσύνη, με αλήθεια, με στοργή. Χαίρετε. Ο Θεός να σε ευλογεί πάντοτε.